Καλημέρα, καλή χρονιά. Εύχομαι υγεία, αγάπη, πολλά χαμόγελα. Κατεβαίνει ένα αεροπλάνο μπροστά μου τώρα, μόλις προσγειώθηκε. Τι ωραία. Και τώρα σκεφτόμουν πως ερχόμουν. Πότε θα κάνω αυτή τη διαδρομή, αλλά για να πάω στο αεροδρόμιο και όχι στα Ikea. Παιδιά, σας εύχομαι τα καλύτερα από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας εύχομαι την πιο τέλεια χρονιά να τη ζήσουμε φέτος. Μακάρι, Παναγία μου, μακάρι. Τουλάχιστον να είναι λίγο καλύτερη από την περσινή, γιατί η περσινή νησάφη με την περσινή τη χρονιά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είμαι στο πάρκινγκ του Ikea. Έχω φτάσει, η ώρα είναι 10 και 7. Ο προγραμματισμός μου ήταν να φτάσω 10 παρά 5, γιατί ήθελα έτσι και να καθίσω στο πάρκινγκ να σας πω έτσι δύο πράγματα, τα χρόνια πολλά, να σας καλησπερίσω βασικά σε αυτό εδώ το βίντεο. Αλλά καθυστέρησα πάρα πολύ στα διόδια, όπου για ακόμα μία φορά δεν δούλεψε το e-pass μου. Και όσες με παρακολουθείτε στο vlog μας, τα είδατε ότι άλλαξα η pass. Αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Έκανα 4 φορές μπρος πίσω, τίποτα. Χρησιμοποίησα και το άλλο που έχω, γιατί έχω και το fast pass. Έκανα πάλι μπρος πίσω, τίποτα. Λέω τι γίνεται. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και πάω και της λέω, μπάρασες είναι χαλασμένη. Και πήγα τέλος πάντων στην κοπέλα και μου εξήγησε, για να ξέρετε κι εσείς, ότι όταν έχει ήλιο απέναντι, το e-pass δεν πιάνει. Όπως και όταν έχει βροχή δεν πιάνει. Και μου είπε ότι πρέπει να το βάζω στο μαύρο σημείο και ότι έτσι ίσως και να πιάσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάω τώρα Ikea, δεν έχει καθόλου κόσμο, το πάρκινγκ είναι άδειο. Πάω να πάρω πράγματα τα οποία χρειάζομαι, διαφορετικά δεν είχα σκοπό να έρθω. Με τόσα κρούσματα φοβάμαι πάρα πολύ. Δεν είχα σκοπό να έρθω, αλλά θέλω κάποια πράγματα. Χρειάζομαι οπωσδήποτε μία πετσέτα για τα μαλλιά μου και θα σας πω τι έχει γίνει. Θα μου πεις, καλά, δεν έχεις μια πετσέτα για τα μαλλιά? Έχω. Αλλά όσο έψαχνα, βρήκα και μία που μου άρεσε και θέλω να έρθω να την πάρω. Αλλά θα σας πω τι έχει γίνει με μια πετσέτα μου. Πώς μου βρείτε λύση, γιατί την αγαπώ αυτή την πετσετούλα, είναι πάρα πολύ μαλακιά. Και τώρα με το στεγνοτήριο, γιατί το στεγνοτήριο ήρθε. Για όσους δεν με ακολουθείτε στο Instagram, ήρθε το στεγνοτήριο, παιδιά. Την Τρίτη μετά τα Χριστούγεννα ήρθε. Θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, εγώ τώρα θα φορέσω 2 μασκούλες. Θα φορέσω αυτή εδώ πέρα, η οποία είναι πιο εξελιγμένη, έτσι μου είπανε, ότι σε προστατεύει ακόμα καλύτερα από την προηγούμενη. Και θα βάλω και μια μοβ. Και ας με κοροϊδεύετε και πείτε ό,τι θέλετε, αλλά τώρα με 40 και τόσα κρούσματα την ημέρα, όχι παιδιά μου, όχι παιδιά μου, τα γελιά μου οπωσδήποτε. Πάω Ikea και γυρνάω να σας κάνω και Ikea haul. Τέλεια. Παιδιά, αυτό το πράγμα με τις μάσκες, καλά, το 2 είναι δράμα, αλλά τι να κάνω. Αλλά κακός κι εγώ, δηλαδή, παιδιά, όταν σας λέω ήμουνα μόνη μου στο Ikea, ήμουνα μόνη μου. Γιατί τι έγινε τώρα? Έχει αρκετά αμάξια. Απλά, για όσες δεν το ξέρετε, εδώ είναι η Μαρινέλη να σας τα πει όλα. Υπάρχει μια πόρτα, όπως μπαίνει στην είσοδο, η οποία σε βγάζει κατευθείαν στον κάτω όροφο. Εγώ δεν ήθελα να πάω να χαζέψω στον πάνω όροφο τίποτα. Ήθελα να πάω κατευθείαν στον κάτω όροφο. Και υπάρχει μια πόρτα στην είσοδο που την ανοίγεις και τσουκ βγαίνει στην αρχή του κάτω όροφου. Και επειδή εγώ πήγα και 10, όλοι οι υπόλοιποι ήταν ακόμα στον πάνω όροφο. Οπότε όσο προχωρούσα, πρέπει να πέτυχα 10 άτομα. Μπορεί να λέω και πολλά. Τίποτα. Ήτανε άδειο το Ikea και το ευχαριστήθηκα. Παρόλο που δεν έκατσα μέσα ούτε μία ώρα. Ήμουνα με την ησυχία μου. Λοιπόν, και τώρα το πρόγραμμα, ξέρετε πως έχει. Καθίστε να βάλω λίγο μπρος να αρχίζει να... και να πάρω και λίγο αέρα, γιατί θα σκάσω το ενόπνευμα εγώ εδώ μέσα μια μέρα. Το πρόγραμμά μου στα Ikea έχει ως εξής. Παλιά ερχόμουν από τις 9, έτρωγα το πρωινό μου και μετά έκανα τα ψώνια μου και έφευγα. Αχ, το αεροπλανάκι και άλλο αεροπλανάκι προσγειώνεται. Τέλος πάντων. Και μετά έπαιρνα ένα ρολάκι κανέλας και έφευγα. Τώρα όμως, επειδή πρωινό δεν έχει, ανοίγει το εστιατόριο στις 12. Κατευθείαν είχε μεσημεριανό λόγω COVID, δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως έγινε έτσι. Τέλος πάντων, κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο, μόλις τελειώνω τα ψώνια μου και τρώω το αγαπημένο μου ρολάκι κανέλας που παίρνω απέναντι από τα ταμεία, το οποίο είναι εκπληκτικό. Μ' αρέσει το ρολάκι κανέλας πάρα πολύ. Πήρα και τέτοια. Πήρα και αυτά. Θα σας τα δείξω εγώ τώρα, θα πάω σπίτι. Εν τω μεταξύ λέω ότι έχει 13 βαθμούς, δεν το λες και ζέστη. Αλλά αυτή τη στιγμή τι, εγώ θέλω να βγάλω την πέτσα μου. Ελάτε να δούμε παρέα αν θα ανοίξει η μπαρίτσα αυτή τη φορά. Για να δούμε. Θα ανοίξει ή θα τρέχω? Αχ, να αλλάζω πάλι μηχανηματάκι. Για να δούμε. Για να δούμε. Θα προκαλέσω από πίσω κίνηση ή όχι. Για να δούμε. Α, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και πήγα σούπερ μάρκετ με λίστα και πάλι κάτι ξέχασα. Τέλος πάντων, να σας κάνω και ένα γρήγορο σούπερ μάρκετ haul πριν σας δείξω ότι πήρα από Ikea. Λοιπόν, εδώ πέρα πήρα κάποια φρούτα και λαχανικά και τα βάζω σε νερό με ξύδι και με αυτό εδώ πέρα το καθαριστικό που είναι για λαχανικά και φρούτα. Πήρα και ένα λάχανο που το δίνω στον μπαμπά μου και μου το βάζει σε ταπεράκια μέσα για να έχω να παίρνω και να τρώω. Γιατί ο μπαμπάς μου καθαρίζει το λάχανο πιο ωραία από όλους. Δεν ξέρω, το κόβω τόσο όσο μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς θα σας το εξηγήσω. Πήρα iceberg, πάει το μαρούλι, νομίζω δεν θα ξαναπατήσει το πόδι του εδώ μέσα. Γιατί εγώ τρελαίνομαι για μαρούλι, σας το έχω ξαναπεί, αλλά βασανίζομαι στο καθάρισμα πάρα πολύ. Οπότε iceberg, ωραιότατο. Πήρα δύο γάλατα για τον Αλέξανδρο, γιατί ακόμα πίνουμε σκόνη. Μας έχει πει ο γιατρός ότι πλέον το φρέσκο δεν είναι τόσο καλό η σκόνη. Οπότε, επειδή η σκόνη είναι λεγμένη και έχει ό,τι χρειάζεται ο Αλέξανδρος για την ηλικία του, του παίρνουμε αυτό εδώ πέρα που πίνει και από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε. Φέτα, πάντα δοδώνει, τρελαίνομαι. Αυγουλάκια. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα φιωγκάκια, θα τα πω, αν και λέγονται φαρφάρες, κάπως έτσι. Πήρα αυτά τα φιωγκάκια και πήρα και αυτά εδώ πέρα να δω ποια θα του αρέσει το Αλέξανδρο πιο πολύ. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε που είχα βρει στο Lidl κάτι ωραία χριστουγεννιάτικα μακαρόνια έτσι με διάφορες γεύσεις. Είναι το μοναδικό μακαρόνι που μου τρώει, δεν τρώει τίποτα άλλο. Όχι ότι τρελαίνομαι να τρώει μακαρόνια, απλά είναι η λύση, η γρήγορη λύση, είναι η λύση της στιγμής που... όταν εγώ δεν έχω χρόνο με σώζει, οπότε πήρα αυτά εδώ, αυτά τα πήρα για μας, να δω πρώτα πως είναι, αν θα είναι ωραία και τις γεύσεις τους. Αυτά εδώ πέρα τα πήρα για τον Αλέξανδρο, ήταν ακριβώς ίδια με εκείνα που είχα πάρει. Πήρα ρεβιθάκια, φακές, μία παρμεζάνα που λατρεύω και αγαπώ, το έχω εθιστεί αυτές τις μέρες. Ένα προσούτο, ξέρετε για ποιο λόγο, όσο μαγειρεύω για να τσιμπάω κάτι. Δεν βρήκα τα αγαπημένα του σνακ του Αλέξανδρου. Έχω βρει κάτι ωραία σνακ, το οποίο είναι σαν γαριδάκια, αλλά είναι ριζογκοφρέτες, αλλά δεν είχε. Και πήρα να δοκιμάσουμε αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι με καλαμπόκι. Για την κατάψυξη μπρόκολο, γιατί δεν μπορώ να καθαρίζω μπρόκολο. Μπορεί να τρελαθώ για να καθίσω να καθαρίσω μπρόκολο. Και πέρα από αυτό πετάω το μισό μπρόκολο και είναι κρίμα. Ένα ψωμί του τόστ. Πήρα αυτά τα φιλετάκια κοτόπουλου, γιατί ξεκινάω τη διατροφή μου. Και σπανακοριζάκι. Αυτά. Αλλά εννοείται ξέχασα και κάτι άλλο. Ξέχασα να πάρω χυμούς, γιατί έχω βρει έτσι κάτι ωραίους οργανικούς χυμούς για τον Αλέξανδρο. Και τι άλλο, και κάτι άλλο ξέχασα, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Α, ναι, πήρα και ντοματίνια. Γιατί ο Αλέξανδρος ζει μόνο μεγάλα και ντοματίνια, να ξέρετε. Δεν ξέρω τη φάση. Ενώ συνήθως τα περισσότερα παιδάκια έχουν έτσι μια λατρεία με το αγγούρι. Ο Αλέξανδρος με τα ντοματίνια. Και την ντομάτα, αλλά πιο πολύ τα ντοματίνια. Πάω να του πλύνω τώρα, να του δώσω να φάει. Γιατί κάθεται ακριβώς πίσω μου και τα κοιτάζει καλά-καλά. Ήρθαν τα ξαδέρφια του Αλέξανδρου. Και όταν έρχονται τα ξαδέρφια του Αλέξανδρου, Γίνεται εδώ χαμός, όχι ότι φταίνε μόνο τα παιδάκια. Και ο αυτός εδώ πέρα παθαίνει μια παράκρουση. Τι είναι, αγάπη μου? Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που έρχεται η αδερφή μου του φέρνει και ένα κουλούρι του Αλέξανδρου. Το μισό κομμάτι είναι εδώ. Και έχει πάρει το κουλούρι, έχει απλωθεί όλο το ψίχουλο σε όλο το σπίτι, γιατί κρατάει το κουλούρι στα χέρια, περπατάει παντού. Ναι, τι θέλεις, για πες. Τι είναι, αγάπη μου? Τι? Λοιπόν, θα κάτσω λίγο να μαζέψω τώρα, να τον βάλω για ύπνο και να καθίσω να σας κάνω και ένα IKEA haul. Έχω βάλει, καθίστε να σας δείξω. Α, γίνεται και εδώ κακός χαμός, είχα δει μόνο τα ψίχουλα. Τα βλέπετε τα ψυχούλια, έτσι είναι όλο το σπίτι. Λοιπόν, έχουμε βάλει προσωρινά το στεγνοτήριο στο δωμάτιο του Αλέξανδρου μέχρι να το βγάλουμε, να το πάμε στην αποθήκη που έχουμε βάλει και το ποιητήριο, που το έχουμε σαν πλυσταριό. Απλά ψάχνουμε να βρούμε βάση τώρα, οπότε προσωρινά το έχουμε εδώ, γιατί ακριβώς πίσω σε αυτό το μπαλκόνι είναι και η αποθήκη, οπότε βολεύει να είναι εδώ. Και το έχουμε βάλει εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και θα σας πω έτσι και δύο πράγματα αργότερα για το στεγνοτήριο. Τώρα έχω βάλει τα πράγματα που πήρα από τα IKEA. Θα σας τα δείξω μετά που θα έχουν στεγνώσει κιόλας. Λοιπόν, το δωμάτιο του Αλέξανδρου είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να σας δείξω λίγο τη σκούπα. Με ρωτάτε πάρα πολλές για αυτή τη σκούπα, αν μπορεί να αντικαθιστά την κανονική με το καλώδιο και το σωλήνα. Τώρα αυτό είναι το θέλει και ο καθένας. Παιδιά, εγώ την έχω βγάλει μόνο μία φορά από τότε που την έχω πάρει τη συγκεκριμένη. Καλό με να θέλει και άδειασμα εδώ πέρα, το κοιτάξτε τι έχει μαζέψει. Ορίστε, τα μάζεψε. Και εδώ στη γωνία, τα βλέπετε και στη γωνία. Πάνω και αυτά. Τα μάζεψε. Πάμε εδώ τώρα. Και εδώ έχει η γαψίχουλα. Τα πιάνει η κάμερα τώρα, δεν ξέρω αν τα πιάνει η κάμερα. Πάνε και αυτά. Βλέπετε και εδώ μπροστά του στο στεγνοτήριο τα ψίχουλα. Πάνε και αυτά. Γενικότερα τι να σας πω, ρε παιδιά, εγώ είμαι ευχαριστημένη. Η ώρα είναι 5 και 12. Όσοι με παρακολουθούσατε και με βλέπατε στο vlog μας, θα ξέρατε ότι τέτοια ώρα που έχει αρχίσει και νυχτώνει, ότι φαινόμουν πάρα πολύ σκοτεινή και τώρα με βλέπετε υπέρλαμπρη και φωτεινή. Και αυτό γιατί ένα από τα δώρα τα πρωτοχρονιάτικα δώρα για εμένα ήταν και ένα ring light και έχω τρελαθεί, έχω ring light επιτέλους. Έψαχνα καιρό ένα ring light και πόσο μου αρέσει να μου παίρνουν δώρα τα οποία με έχουν ακούσει ότι θέλω. Έχουν ακούσει ότι προσπαθώ κι εγώ έτσι όταν είναι να πλησιάζει, να πάρω κάπου σε κάποιον δώρο, να ακούω τις ανάγκες του και να παίρνω το αντίστοιχο δώρο. Και να που μου ήρθε ένα ring light και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί πλέον θα γυρνάω. Εντάξει, τώρα ακόμα δεν το έχω βρει, το έχω σε λάθος σημείο σίγουρα, αλλά δεν μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, είμαι εδώ τώρα για να σας κάνω ένα IKEA haul, να σας δείξω τι πήρα. Πάλι για άλλα πράγματα πήρα, τα μόνα που πήρα που πραγματικά τα ήθελα έτσι ακριβώς όπως ήταν είναι τα τρία από αυτά. Λοιπόν, αρχικά πήγα να σας πω, πήγα για να πάρω πετσέτες, βασικά να πάρω συγκεκριμένα μια πετσέτα μαλλιών. Εγώ έχω μια πετσέτα μαλλιών την οποία την έχω περίπου 3 χρόνια τώρα. Και τον τελευταίο μήνα, περίπου με 2 μήνες, έχω παρατηρήσει ότι άμα τη χρησιμοποιώ πάνω από 2 φορές, γιατί εγώ τις αλλάζω τις πετσέτες κάθε εβδομάδα, σαν τα σεντόνια, δεν τις αλλάζω μετά από κάθε μπάνιο, έχω παρατηρήσει ότι αν τη χρησιμοποιώ 3η φορά μυρίζει. Κάτι δεν πάει καλά. Την έβαλε και στο πλυντήριο, στους 60, την έβαλε και στους 90 με τα αναδολό. Άμα χάλασε, χάλασε. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία πετσέτα. Είναι ακριβώς ό,τι θέλω για τα μαλλιά μου. Είναι πετσέτα μαλλιών. Αλλά δυστυχώς δεν διορθώθηκε. Οπότε έπρεπε να πάρω μία άλλη πετσέτα. Και πήγα, είδα καθίστε να δω αν κράτησα. Αν κράτησα τη φωτογραφία να σας δείξω για ποια μιλάω. Δεν την κράτησα, αλλά πάω στις πρόσφατες διαγραφές. Λοιπόν, εγώ πήγα με την προοπτική ότι θα πάρω αυτή εδώ την πετσέτα. Αυτήν. Και ότι θα έπαιρνα και αυτή εδώ, που είναι μικρή για χέρια. Και θα έπαιρνα και την ασορτή αυτή εδώ, που θα την είχα για το πρόσωπο. Αλλά την πάτησα, γιατί πηγαίνοντας από κοντά δεν μου άρεσε το υλικό της, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε καθόλου. Οπότε, αν θυμάστε, έχω κάποιες πετσέτες με αυτό εδώ το σχήμα, αλλά σε λευκό χρώμα, με αυτό εδώ το σχέδιο μάλλον, αλλά σε λευκό χρώμα, που, συγγνώμη, που σας είχα δείξει ότι τις έκανα έτσι σαν βαρελάκι και είχα μπόλικες στο μπάνιο για να παίρνει ο καθένας τη δική του. Είχα πάρει αυτές σε άσπρες για να τις έχω για αυτή τη χρήση, αλλά είχα πάρει και για μας και επειδή μας βολέψαν πάρα πολύ, αυτές είναι τέλειες. Τέλειες, τέλειες. Σας το υπογράφω. Πήρα 3 τέτοιες να έχουμε για αλλαγή, για να κρατήσω τις άλλες τις άσπρες άμα κάνω κάνα τραπέζι να τις βάζω στο μπάνιο. Και πήρα και αυτή εδώ, στο ίδιο ακριβώς σχέδιο, η οποία είναι 70x1,40 και είναι ό,τι πρέπει για τα μαλλιά μου. Και μου άρεσε πολύ αυτή γιατί έχει και πιαστράκι, ενώ η άλλη που έχω δεν έχει πιαστράκι. Και κοιτάξτε τι ωραίο σχεδιάκι που κάνει κάτω-κάτω. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε την πήρα. Άλλη μία και μία στο στεγνοτήριο, η οποία την ξέχασα απ' έξω και τώρα στεγνώνει στο στεγνοτήριο, το οποίο είναι εδώ. Επίσης πήρα και 2 χαλάκια για το μπάνιο, τα βάλα και αυτά στο στεγνοτήριο και μια χαρά πήγανε, παρόλο που λέει ότι δεν μπαίνουν στο στεγνοτήριο, κάτι θα ξέρει αυτό, αλλά εγώ το έκανα, λέω ας το επιχειρήσω και ό,τι γίνει. Πήρα σκουρόχρωμα αυτή τη φορά, για να αλλάξει λίγο έτσι το μάτι. Εγώ παίρνω αυτά τα χαλάκια τα μικρά από τα Ikea, έχω τα ίδια σχεδόν σε λευκό, αλλά πήρα αυτό το γκρι τώρα έτσι για να αλλάξει λίγο στο μάτι. Αυτά είναι 40x60 και βάζω ένα μπροστά στην ντουζιέρα και ένα μπροστά από το νεροχύτη, νυπτήρα, νεροχύτης είναι εδώ, το νυπτήρα. Και θα σας δείξω το πιο ωραίο που πήρα για το τέλος. Βασικά πήγα για να πάρω πετσέτες, να πάρω ένα σετ με πετσέτες, αυτός ήταν ο σκοπός, και να πάρω και μια παπλωματοθήκη να αλλάξουμε λίγο και την κρεβατοκάμαρα. Αλλά δεν βρήκα καμία που να μου αρέσει. Βασικά βρήκα μία που μου άρεσε, δεν είχε διπλή. Πάντα. Τέλος πάντων, και το άφησα, έχω ήδη άλλες 2 παπλωματοθήκες, είπα να βγάλω τις παλιές, να αλλάξει έτσι λίγο στο μάτι. Και άμα ξαναπάω καμιά μέρα έτσι τυχαία, πάντως σήμερα παιδιά δεν είχε καθόλου κόσμο. Ευχαριστήθηκα τα Ikea, έχω να τα ευχαριστηθώ έτσι, δεν ξέρω, νομίζω προ-κορονοϊού. Πήγα παρόλο που φόραγα 2 μάσκες, που έπρεπε να τη βγάλω τη μία τη μάσκα, δεν ξέρω όμως δεν το σκέφτηκα. Ήτανε υπέροχα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω, υπέροχα. Λοιπόν, και πήρα και ένα τέτοιο πιο μικρό, έχω το πιο μεγάλο, το έχω ένα ακόμα πιο μικρό κάπου τόσο και ήθελα έτσι ένα μεσαίο γιατί το άλλο είναι αρκετά μεγάλο. Πήρα αυτό εδώ πέρα που στραγγίζει στα μαχαιροπύρουνα, για να το έχεις εκεί πέρα που έχω μέσα στο νεροχύτη μου το σιδεράκι που είναι το στραγγιστήρι για τα πιάτα. Έχω ένα σημαίνιο, αλλά είπα έτσι πάλι να κάνω μια αλλαγή. Και πήρα αυτό εδώ το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, έχει και πιατάκι. Για αν θες να το έχεις απ' έξω, λόγω του πιατάκι δεν θα το χρησιμοποιήσω για την ώρα. Θα το έχω μόνο του, μου άρεσε, δείτε τι όμορφο που είναι. Και επίσης πήρα, τώρα το τρίτο είναι της αδερφής μου, αλλά ξέχασα να της το δώσω πριν που ήρθε. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα σακουλάκια που σας τα έχω ξαναδείξει, τα οποία είναι σε 2 μεγέθη μέσα, έχει ένα πιο μικρό, έχει και ένα πιο μεγάλο. Πήρα και την καινούρια τους, σακούλα πολλαπλών χρήσεων. Πώς είναι οι μπλε που έχουν στα Ikea, τώρα βγάλαν αυτή εδώ πέρα η οποία μου αρέσει πιο πολύ. Ευελπιστώντας ότι θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στα Ikea. Θα σας πω τι γίνεται. Μπορεί να τα πηγαίνω πάρα πολύ καλά με την ανακύκλωση και εγώ δεν το πιστεύω ότι θα κρατούσα τόσο πολύ, αλλά τα πάω πάρα πολύ καλά, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Το μόνο που με έχει προβληματίσει είναι αυτός ο κάδος που δεν έχω βρει που να τον βάλω και φαίνεται, αλλά προτιμώ να κάνω ανακύκλωση και να φαίνεται ο κάδος παρά να τον κρύψω κάπου και να μην κάνω ανακύκλωση. Οπότε χαίρομαι που είναι εκεί και τον βλέπω και πετάω τα πράγματα τα οποία ανακυκλώνονται. Όμως κάθε φορά που πάω στο σούπερ μάρκετ, το οποίο πλέον δεν είναι και πάρα πολλές φορές, γιατί πιο πολλές φορές κάνω παραγγελίες και μου έρχονται στο σπίτι. Παιδιά, πραγματικά θα σας τραβήξω μια μέρα βίντεο να δείτε το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου μου. Είναι γεμάτο με τέτοιες σακούλες. Ούτε μία φορά, ρε παιδιά, δεν έχω θυμηθεί όταν κατέβω να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω μαζί για τις σακούλες. Και είναι πάρα πολύ κρίμα, βέβαια τις ανακυκλώνω, αλλά και πάλι με στεναχωρεί που δεν μπορώ να το θυμηθώ και να το σκεφτώ ότι πρέπει να πάρω τη σακούλα. Πρέπει να μου γίνει συνήθεια με κάποιον τρόπο, πρέπει. Και επειδή η τσάντα που κρατάω είναι πάρα πολύ μικρή, δεν μπορώ καν να βάλω κάποιες μικρές που είχα κάποτε. Γιατί κυκλοφορώ με μια πολύ μικρή τσάντα από τότε που γέννησα τον Αλέξανδρο. Δεν με βολεύει να πάρω κάτι μεγαλύτερο. Τέλος πάντων, και αφού δεν βρήκα παπλωματοθήκη, είπα να πάρω κάτι άλλο να αλλάξω το δωμάτιο, να μου φανεί έτσι κάτι διαφορετικό στο μάτι. Και έτσι όπως ήμουνα στα μαξιλάρια και σε μαξιλαροθήκες, βρήκα την πιο ωραία μαξιλαροθήκη που μπορούσα να βρω ever. η οποία είναι αυτή εδώ, έχει φουντίτσες σε κάθε πλευρά, από πίσω τίποτα σκέτη είναι, έχει και το φερμουάρ. Είναι πάρα πολύ καλή, μου αρέσει πάρα πολύ έτσι, το υλικό της, το υφασμά της. Τις έβαλα και αυτές πριν στο γνωτήριο. Από βλακεία δεν έπρεπε, γιατί έχουν τις φουντίτσες και πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ λογικό το να χαλάσουνε. Αλλά δεν θα τις ξαναβάλω, είναι τελευταία φορά. Λοιπόν, θα καθίσω μετά να τις βάλω. Παιδιά, είναι πανέμορφες, μου αρέσουν πάρα πολύ, δείτε εδώ. Θα καθίσω μετά να τις βάλω, να τις δείτε. Πρέπει να είναι νέο προϊόν αυτές εδώ. Νομίζω είναι από τις νέες τους μαξιλαροθήκες, γιατί την τελευταία φορά που πήγα δεν τις είδατε. Εγώ πάντα κοιτάω τις μαξιλαροθήκες εκεί για να δω αν θα κάνω κάποια αλλαγή. Λοιπόν, αυτά τώρα. Το μόνο που θέλω να σας πω τώρα είναι για το σκούπα, γιατί σας το έκοψε λίγο στη μέση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά είναι ανάλογα τι ανάγκες έχει ο καθένας. Εγώ, από τότε που πήραμε αυτή τη σκούπα, την έχω βγάλει σίγουρα μία εγώ. Νομίζω έχει βγει 2 φορές η σκούπα η κανονική. Αν δεν κάνω λάθος, έχει βγει 2 φορές. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτά που θέλω να κάνει, τα κάνει. Νιώθω ότι καθαρίζουν τα χαλιά πάρα πολύ ωραία. Εγώ έτσι κι αλλιώς 1 φορά την ημέρα βάζω και τη ρομποτική τη σκούπα. Με βοηθάει πάρα πολύ η ρομποτική σκούπα. Κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Δεν κάνει την εξαιρετική. Αυτή δεν μπορείς να την αντικαταστήσεις με την κανονική σε καμία περίπτωση. Αλλά η στίκα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, μου έχει λύσει τα χέρια το ότι μπορώ και τη βγάζω ό,τι ώρα θέλω, ό,τι στιγμή θέλω. Την παίρνω μπαμ, σκουπίζω, τελειώνω. Πραγματικά είναι πανεύκολη. Και τώρα για το στεγνοτήριο. Το στεγνοτήριο σήμερα έκλεισε 1 εβδομάδα στο σπίτι μας. 1 εβδομάδα, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ από την περασμένη Πέμπτη και σήμερα είναι Τρίτη. Οπότε δεν το χρησιμοποιώ πάρα πολλές μέρες. Και σας το λέω αυτό γιατί πάρα πολλά κορίτσια στο Instagram μου έχετε στείλει μήνυμα και μου έχετε πει: πες μας ποιο μοντέλο είναι, γιατί ψάχνουμε κι εμείς. Αφήστε λίγο να το δοκιμάσω λίγο καιρό και θα σας πω τη γνώμη μου. Για την ώρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Για την ώρα το έχουμε μέσα μέχρι να βρούμε μια ωραία, σωστή βάση που να με βοηθάει και να τραβιέται και το σιρταράκι και να μπορώ να κουμπάω πάνω το τηλεκάνη. Γιατί στην αποθήκη δεν έχω κάπου χώρο να μπορώ να κουμπάω τηλεκάνη. Το έχουμε στο δωμάτιο του Αλέξανδρου, αλλά πρέπει να δούμε άμεσα, γιατί θέλω να φύγει μέσα από το δωμάτιο. Όχι ότι με ενοχλεί σε κάτι, είναι και αθόρυβο το μεταξύ, ακούγεται πάρα πολύ λίγο. Αλλά καλύτερα να φύγει, γιατί ο Αλέξανδρος πηγαίνει συνέχεια και το πειράζει. Παρόλο που εγώ το κλειδώνω, του αρέσει πάρα πολύ επειδή κάνει ήχους και του αρέσει. Μιλάω 1/4 εδώ τώρα. Ελπίζω να με αντέχετε. Αυτά δεν θα σας πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι είμαστε ok σε θέμα στεγνοτηρίου και σκούπας. Νομίζω αυτά με έχετε ρωτήσει, αυτά με ρωτάτε περισσότερο. Απ' όλα. Άρχισε το παιδί να κουνιέται τώρα. Τα χαλάκια. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, μου βγήκανε μικρά. Δεν ξέρω γιατί νόμιζα ότι θα ήταν πιο μεγάλα. Μου βγήκαν αρκετά μικρά. Τέλος πάντων, αυτό είναι τέλειο. Δεν μπορώ να πω. Αυτό έκατσε πολύ καλά εκεί που το θέλουμε. Αυτό μου βγήκε λίγο μικρό. Το ήθελα λίγο πιο μεγάλο. Αλλά οκ, τη δουλειά του θα την κάνει. Εγώ έτσι και αλλιώς τα χαλάκια του μπάνιου τα αλλάζω πολύ συχνά. Παρόλο που τα πλένω και αυτά 1 φορά την εβδομάδα, τα αλλάζω και συχνά. Γιατί μετά από κάποιο διάστημα αρχίζω και τα συχαίνομαι για κάποιον περίεργο λόγο. Λοιπόν, και αφού ήρθα εδώ. Πού είναι? Α, το έβγαλα έξω. Να σας το δείξω. Το έβγαλα εδώ για να θυμηθώ. Να σας πω 2 λόγια για τη μάσκα μαλλιών από Γησού, για την οποία δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Να πω ότι τα σπάει, να πω ότι είναι από τις πιο ωραίες μάσκες μαλλιών. Τι να πω, παιδιά, είναι πανάκριβη για μάσκα μαλλιών, την οποία χρησιμοποιείς σχεδόν σε κάθε λούσιμο. Για μένα ναι, είναι ακριβή. Εγώ τουλάχιστον στα μαλλιά μου βάζω σε κάθε λούσιμο μάσκα. Όμως αυτή εδώ πέρα δεν είναι μια μάσκα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε λούσιμο, διότι είναι πάρα πολύ ακριβή. Εγώ θα την ξαναπάρω, θα την ξαναπροτιμήσω, αλλά μόνο για 1 φορά την εβδομάδα σαν θεραπεία. Δηλαδή, πριν λουστώ, θα βρέχω τα μαλλιά μου, θα τα ταμπονάρω, θα βάζω λίγη ποσότητα σε μήκη και άκρες και θα την αφήνω για ώρες. Αυτή τη χρήση θα κάνω. Είναι εξαιρετικότατη. Είχαν δίκιο. Δηλαδή, όσα βίντεο είδα στο YouTube που μιλούσαν για αυτή και λέγανε τόσο ωραία και εξαιρετικά λόγια, είχανε δίκιο. Εγώ αυτό το κομμάτι του βίντεο το έχω ξαναγυρίσει, αλλά πήρα την κάρτα μνήμης, έκατσα στον υπολογιστή να το επεξεργαστώ, γιατί λέω να το ανεβάσω αύριο. Και σκέφτηκα και λέω, συγγνώμη, σας το γύρισα μέσα στο μπάνιο που κάνω τον ταμακιγιάζ μου. Σας δείχνει τα Playmobil του Αλέξανδρος. Δώστε, μπράβο, έδωσε και ένα φίλι. Πάρταλο ένα. Έλα, είναι διαρκείες. Ρε πονηρούλη. Δεν το βάζουμε στο στόμα αυτό, είναι μόνο για παιχνίδι. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, και κάθισα στο μπάνιο που είχα μείνει, τώρα δεν θυμάμαι. Να σας γυρίσω αυτό το βίντεο, να σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω που είδατε το πρώτο βίντεο της χρονιάς. Και όσο κάθισα εδώ στο βίντεο, στον υπολογιστή να το επεξεργαστώ, λέω είναι δυνατόν τα τελευταίες μέρες με δέντρο στο σπίτι να μην κάτσω εδώ, σε αυτή τη γωνιά, τον vlog μας στη γωνιά, εδώ πότε. Οπότε το έσβησα το άλλο το πλάνο και ήρθα να καθίσω εδώ, γιατί αυτό το δέντρο θα το ξαναδούμε πάλι σε 10 μήνες. Δεν πειράζει, να είμαστε καλά, να το ξαναδούμε και εσύ είναι και σε 10 μήνες. Αυτά, και επίσης πριν κλείσω θέλω να σας πω να πάτε να ρίξετε μια ματιά στο καινούριο μπάνερ με το που άλλαξε η χρονιά. Πρώτη του μήνα κάθισα στον υπολογιστή και έφτιαξα το καινούριο μας μπάνερ, το καινούριο παραθυράκι, ας το πούμε, για τους τίτλους τέλους. Θα δείξω μισό λεπτό. Τώρα καλύτερα. Που παίζει προτινόμενα βίντεο και το εικόνα προφίλ για να κάνετε εγγραφή αν θέλετε στο κανάλι μου. Άλλαξα και τις εικονίτσες που παίζουν πριν από τα βίντεο. Δεν ξέρω, πήγαινε να ρίξετε μια ματιά, έτσι έβαλα πιο παστέλ. Πάλι παστέλ είχα βασικά. Τέλος πάντων, απλά τα άλλαξα, το έκανα έτσι λίγο πιο διαφορετικό και ελπίζω να σας αρέσει, αλλά περιμένω εγώ τη γνώμη σας να μου πείτε. Αν σας αρέσει, εννοείται. Αυτά, ελπίζω να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα και ελπίζω για όλη τη χρονιά να τα λέμε κάθε εβδομάδα, έστω μία φορά, μακάρι και περισσότερες, αλλά έστω και μία φορά να καταφέρνουμε να τα λέμε. Αυτά, σας χαιρετώ μπροστά από το χριστουγεννιάτικο μου δέντρο, όπου στο επόμενο βίντεο δεν θα υπάρχει. Αλλά δεν πειράζει. Θα δώσω ένα φυλάκι, έλα. Για δώσω άλλο να πω χαιρετιστήριο, φιλί. Μπράβο. Σας φιλούμε λοιπόν, οικογενειακώς. Γεια σας.